Λύτερα λέγαμε για το θέμα του Nord Stream και το κατασκοπευτικό θρίλερ με τη φθορά στη Βαλτική. Τα δυτικά μέσα ενημέρωση δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει επίσημε εκδοχέ για το τι συνέβη. Αλλά υπάρχουν ήδη υπενιγμοί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να το είχε κάνει. Για παράδειγμα, η γερμανική εφημερίδα Bild παραθέτει τη γνώμη στρατιωτικού ειδικού, ο οποίο λέει ότι η Ρωσία προσπαθεί έτσι να προκαλέσει την αβεβαιότητα στον ευρωπαϊκό πληθυσμό αφενός και από την άλλη υποδηλώνει για άλλη μια φορά την πιθανότητα απειλή επιθέσεων σε υποδομέ ζωτική σημασία. Το Associated Press γράφει ότι η δολιοφθορά μπορεί να σχετίζεται με την ιστορία του αγωγού φυσικού αερίου από την Νορβηγία στην Πολωνία, υποτίθεται ω υπόδειξη ότι κάτι μπορεί να συμβεί με το νορβηγικό αέριο. Επίση, το Associated Press, επικαλούμενο ειδικού, αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι επωφελή για τη Ρωσία. Το CNN δεν γράφει τίποτα για τον υποτιθέμενο ρόλο της Ρωσίας στο σαμποτάζ, αλλά προβάλλει επίσης την ιδέα ότι όποιος επωφεληθεί περισσότερο από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου θα κερδίσει. Η αμερικανική εφημερίδα Washington Post κυκλοφόρησε με τίτλο «Οι ηγέτες κατηγορούν τη Ρωσία για εκρήξεις στο Nord Stream 1». Την ίδια στιγμή, κανένας από τους πολιτικούς ηγέτες που απεικονίζονται στη φωτογραφία δεν κατηγόρησε τη Μόσχα για δολιοφθορά. Δύο εβδομάδε πριν από τι εκρήξει στο Nord Stream, παρατηρήθηκε περίεργη δραστηριότητα αεροσκαφών και πλοίων του ΝΑΤΟ στην περιοχή και το θέμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Αφού οι Σουηδικέ Αρχέ επιβεβαίωσαν το γεγονό τουλάχιστον δύο εκρήξεων στου αγωγού Nord Stream, δημοσιογράφοι και ειδικοί κατάφεραν να ανακαλύψουν ότι μόλι δύο εβδομάδε πριν από την έκρηξη, παρατηρήθηκε εξαιρετικά παράξενη και πολύ υψηλή δραστηριότητα πλοίων στην περιοχή όπου σημειώθηκαν οι εκρήξει και της αεροπορίας του ΝΑΤΟ, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει σύμφωνα με ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμπλοκή της Δύσης σε αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα πράξη κρατικής τρομοκρατίας. Τέτοια γεγονότα μπορεί κάλλιστα να υποδεικνύουν ότι η Δύση μπορεί να εμπλέκεται στις εκρήξεις. Ωστόσο, ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με αυτό προκαλούνται από το γεγονός ότι η δραστηριότητα στην περιοχή αυτή παρατηρήθηκε πριν από δύο εβδομάδες. Η πιθανολογούμενη δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream δεν συνιστά επίθεση στη Σουηδία, δήλωσε σήμερα η Σουηδή Υπουργό Εξωτερικών Αν Λίντε. Αυτό δεν συνιστά επίθεση στη Σουηδία, διότι δεν ήταν στην επικράτειά μα, σημείωσε η Λίντε. Πρόκειται για ένα διεθνέ περιστατικό. Ο Άντωνι Μπλίνκεν προσέφερε υποστήριξη για να βρεθεί τι συνέβη, πρόσθεσε η Λίντε, σημειώνοντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Jens Στόλτεμπεργκ, έχουν ενημερωθεί. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.